Το 2004 ήταν η τελευταία φορά που ανανεώθηκε μαζικά ο στολός των οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας. Εκείνη την εποχή ανανεώθηκαν τα οχήματα των αστυνομικών διευθύνσεων του Εύρου, ενώ οι ενισχύσεις που γίνονταν σποραδικά όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες των διευθύνσεων. Αυτόν ακριβώς τον στόχο εξυπηρετεί το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε η παραλαβή των 23 πρώτων οχημάτων από την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Είχαμε την παραλαβή 23 οχημάτων τύπου Κασκάι και αύριο θα ακολουθήσουν άλλα 23 οχήματα στην διεύθυνσή μας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση αυτή για τους συναδέλφους μας, καθώς εξυγχρονίζεται ο στόλος με τον οποίο οι συνάδελφοί μας θα εκτελούν την υπηρεσία τους. Αυτό όμως που θέλω να επαναλάβω είναι ότι τέτοιες ενισχύσεις θα πρέπει να γίνονται με σχέδιο και προγραμματισμό ανατακτά χρονικά διαστήματα, καθώς ειδικά εδώ σε εμάς, στον Εύρο και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, όπου ασχολούμαστε με το μεταναστευτικό, η καταπώνηση των οχημάτων είναι πολύ μεγάλη. Άλλα 23 οχήματα θα παραλάβει η τοπική αστυνομική διεύθυνση. Τα οχήματα μοιράζονται στα αστυνομικά τμήματα και τα περισσότερα από αυτά θα διατεθούν στους συνοριοφύλακες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος πανελλαδικά ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει την προμήθεια οχημάτων, αλεξίσφαιρων γυλαικών, καθώς και μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων, όπως επιχειρησιακές στολές, προστατευτικά κράνη, άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης και άλλου τεχνικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού. Για την περιοχή του Εύρου, εκτός των άλλων, θα παραδοθούν επίσης αλεξίσφαιρα, κράνη, καθώς και άλλος βοηθητικός εξοπλισμός. Αυτός ο τύπος του Κασκάι είναι ένα υπερσύγχρονο αυτοκίνητο. Προφανώς δεν ενδεικνύεται όμως για τους δρόμους, τους χωματόδρομους που υπάρχουν κάτω στο ποτάμι και στην παρέβρια περιοχή. Εμείς ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων έχουμε δηλώσει ότι θα θέλαμε κάτι διαφορετικό, κάτι ώστε να είναι μεγαλύτερης αντοχής και να ενδείκνεται για αυτούς τους δρόμους. Παρ' όλα αυτά η πολιτεία και η διοίκηση απεφάνθη ότι πρέπει να αγοραστούν αυτά. Από εκεί και πέρα, έστω και αυτά, με αυτά θα κάνουμε την δουλειά μας. Ο εξοπλισμός θα κατανεμηθεί σε όλη τη χώρα με βάση τις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες των κατατόπους αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Όσον αφορά ειδικότερα στα αυτοκίνητα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα παραλάβει συνολικά 114. Ως προς τα υλικά τα οποία περιμένουμε, έχει ανακοινωθεί αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο και στην Γενική μας έχουν έρθει 700 αλεξίσφαιρα, κράνη, και θεωρούμε ότι και από εκεί θα έχουμε μια μερίδα ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Αλεξανδρούπολης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ενίσχυση, φτάνει νομίζω την κατάλληλη στιγμή, γιατί πραγματικά οι ανάγκες μας ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και θέλω να τονίσω για μια τελευταία ακόμη φορά ότι εμείς ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης είμαστε εδώ και θα απαιτούμε κάθε φορά από την πολιτική και τη φυσική μας ηγεσία όλα εκείνα τα υλικά, προκειμένου οι συνάδελφοί μας να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας από τις αρχές του έτους, έχουν παραλυφθεί συνολικά 1.453 οχήματα μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, προγραμματών ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.